Γεια σας από το κλειστό γυμναστήριο της Λάρισας. Στα πλαίσια του κυπέλου Ελλάδας στο μπάσκετ, η τοπική ομάδα αντιμετωπίζει τον Άρη. Διαιτητές του σημερινού αγώνα είναι οι Βαφιάδης και Μπίντας. Η Λάρισα θα ξεκινήσει το παιχνίδι με πεντάδα τους Παπαϊωάννου, Χατζή, Κουραμά, Δελαπάσκο και Σπηλιώτη. Και ο Άρης που έχει σαν απόντα το Φιλίππου που είναι τραυματισμένος, με πεντάδα τους Γκάλι, Γιαννάκη, Σταμάτη, Λυπηρίδη και Ρωμανίδη. Όλα είναι έτοιμα για να ξεκινήσει το παιχνίδι. Το τζάμπολ είναι ανάμεσα στα δύο τεσσάρια, το Λυπηρίδη και τον Παπαϊωάννου. Κερδίζει ο Παπαϊωάννου. Δελαπάσκος. Χατζής. Κουραμάς. Δελαπάσκος. Κλέβει ο Γιαννάκης. Βρίσκει το Ρωμανίδη. Αυτός αποφεύγει τον Παπαϊωάννου, κάνει άστοχο σουτ. Κερδίζει το rebound όμως ο Σταμάτης. Επιτυχάνει το πρώτο καλάθι του αγώνα. Ο Δελαπάσκος βρίσκει το Σπηλιώτη. Φάουλ του Σταμάτη. Πάνω στο Σπηλιώτη η μπάλα πλάγια για τη Λάρισα. Επαναφέρει ο Κουραμάς στο Χατζή. Αυτός έχει αντίπαλο το Σταμάτη. Βρίσκει το Δελαπάσκο. Πάλι Χατζής. Εύστοχο το σούτ του, ισοφαρίζει. Γιαννάκη σε ρόλο playmaker. Επιχείρηση τριών πόντων. Είναι άστοχο, παίρνει το rebound το επιθετικό ο Λυπηρίδης και κερδίζει φάουλ από το Σπηλιώτη. Η μπάλα είναι πλάγια για τον Άρη. Ο Σταμάτης επαναφέρει στο Γιαννάκη. Γκάλης. Βρίσκει το Λυπηρίδη. Αυτός ευστοχή. Δίνει πάλι το προβάδισμα στον Άρη 4-2. Κουραμάς. Κλείνεται από το Γιαννάκη. Δίνει στο Δελαπάσκο. Κουραμάς. Βρίσκει τον Παπαϊωάννου. Αυτός το Σπηλιώτη. Άστοχο το σούτ Σπηλιώτη. Παίρνει το rebound το Σταμάτης. Δίνει στο Γιαννάκη. Ρωμανίδης. Βρίσκει το Σταμάτη. Αυτός κόβεται από τον Παπαϊωάννου. Έρχεται όμως ο Ρωμανίδης να κερδίσει το επιθετικό rebound και να επιτύχει ένα ακόμη καλάθι. 6-2 το σκορ για τον Άρη, καθώς απομένουν 18 λεπτά και 40 δευτερόλεπτα για να τελειώσει το πρώτο ημίχρονο. Κουραμάς, επιχειρεί ατομική προσπάθεια, δίνει στον Παπαϊωάννου, αυτός στο Δελαπάσκο, πάλι Παπαϊωάννου, άστοχο το σούτου, rebound από το Γιαννάκη, κλείνεται από το Δελαπάσκο. Βρίσκει το Ρωμανίδη. Άστοχο το σούτ του Μιχάλη Ρωμανίδη, rebound από τον Παπαϊωάννου. Δελαπάσκος στον Κουραμά. Πάλι Δελαπάσκος. Σπηλιώτης. Άστοχο το σούτ του Σπηλιώτη, παίρνει το rebound ο Γιαννάκης. Δίνει στον Γκάλι. Ο Γκάλις βρίσκει το Σταμάτη που κερδίζει φάουλ από το Σπηλιώτη. Είναι το δεύτερο ομαδικό φάουλ της Λάρισας και το δεύτερο φάουλ του Σπηλιώτη. Η μπάλα θα παιχτεί πλάγια για τον Άρη. Ο Γιαννάκης βρίσκει τον Γκάλι. Αυτός αστοχεί, παίρνει όμως το επιθετικό rebound ο Λυπηρίδης. Χάνει την μπάλα από το Δελαπάσκο. Φεύγει στον ευνηδιασμό ο Χατζής, δεν προλαβαίνει όμως την παλιά του συμπαίκτη του. Η μπάλα είναι πάλι στην κατοχή του Άρη που οργανώνει μια νέα επίθεση με τον Γκάλι. Γιαννάκης, Σταμάτης, Γκάλις, Γιαννάκης. Εύστοχο το σούτ τριών πόντων του Γιαννάκη. Το σκορ γίνεται 9-2 για τον Άρη, καθώς απομένουν 17 λεπτά για να τελειώσει το πρώτο ημίχρονο. Ο Χατζής δίνει στον Κουραμά. Πάλι Χατζής. Σπηλιώτης, επιχείρηση σουτ παρά την προσπάθεια του Ρωμανίδη, είναι άστοχο, κερδίζει το rebound ο Γιαννάκης, δίνει στον Γκάλι που φεύγει γρήγορα στην επίθεση. Αυτός βρίσκει
Το Ρωμανίδη που κόβεται με φάουλ από το Δελαπάσχο. Δύο βολές για τον Μιχάλη Ρωμανίδη. Άστοχη η πρώτη. Εύστοχη η δεύτερη, το σκορ γίνεται 10-2 για τον Άρη. Κουραμά σε ρόλο playmaker για τη Λάρισα, κλείνεται από τον Γιαννάκη. Τώρα από τον Γιαννάκη και Λυπηρίδη, καθυστερεί, προσπαθεί να βρει τον Δελαπάσκο, τον βρίσκει τελικά. Αυτός κάνει λάθος, η μπάλα είναι πλάγια για τον Άρη. Και αυτή τη στιγμή έχουμε το πρώτο time out του αγώνα που παίρνει ο Ντάγκρας, ο προπονητής της Λάρισας, καθώς το σκορ είναι 10-2 για τον Άρη. Το παιχνίδι ξαναρχίζει με επίθεση του Άρη. Γιαννάκης. Σταμάτης. Πάλι Γιαννάκης. Σταμάτης. Γκάλης. Ρωμανίδης βρίσκει το Σταμάτη, αυτός το Λυπηρίδη, πάλι Ρωμανίδης, κερδίζει ο Σταμάτης, χάνει όμως την μπάλα από παρέμβαση του Παπαϊωάννου. Δελαπάσκος στην επίθεση για τη Λάρισα. Κουραμάς, Σπηλιώτης με αντίπαλο το Ρωμανίδη, Χατζής, βρίσκει τελικά τον Κουραμά, αυτός χάνει την μπάλα από παρέμβαση του Ρωμανίδη. Ο Γιαννάκης οργανώνει μια νέα επίθεση, δίνει στον Κάλι, που κερδίζει φάουλ από τον Κουραμά. Δύο βολές για τον αρχηγό του Άρη. Είναι το πρώτο φάουλ του Κουραμά, το τέταρτο ομαδικό για τη Λάρισα. Εύστοχη η πρώτη βολή του Γκάλι. Κάνει το σκορ 11-2. Εύστοχη και η δεύτερη, 12-2. Ενώ απομένουν 15 λεπτά και 45 δευτερόλεπτα για να τελειώσει το ημίχρονο. Ο Κουραμάς δίνει στο Χατζή, ο Χατζής στον Παπαϊωάννου. Αυτός αστοχεί από κοντά, παίρνει το rebound ο Γιαννάκης. Βρίσκει το Σταμάτη που φεύγει γρήγορα στην επίθεση. Και τελικά ο διαιτητής Βαφιάδης δίνει επιθετικό φάουλ. Το σταστό Σταμάτη πάνω στον Παπαϊωάννου. Η Λάρισα βρίσκεται στην επίθεση με τον Κουραμά. Ο Δελαπάσχος δίνει στον Παπαϊωάννου που κλείνεται από τρεις παίχτες του Άρη. Κουραμάς, Δελαπάσχος, προσπαθεί να βρει το Σπηλιώτη. Η μπάλα είναι πλάγια για τον Άρη. Ο Γιαννάκης βρίσκει το Λυπηρίδη. Ο Λυπηρίδης στο Ρωμανίδη. Αυτός με ταμπλό επιτυγχάνει ένα νέο καλάθι. Το σκορ είναι 14-2 για τον Άρη. Απομένουν 15 λεπτά για να τελειώσει το ημίχρονο. Ο Χατζής κάνει ατομική προσπάθεια και εύστοχο σουτ. Επιτυγχάνει το δεύτερο καλάθι της Λάρισας. Ο Γκάλης φεύγει γρήγορα στην επίθεση. Έχει αντίπαλο το Δελαπάσχο. Βρίσκει το Γιαννάκη. Αυτός επιχειρήσει του τριών πόντων που είναι άστοχο. Παίρνει το rebound ο Κουραμάς. Ελύσεται. Βρίσκει το Δελαπάσχο που κλείνεται από το Ρωμανίδη. Κουραμάς. Δίνει στο Χατζή. Πάλι Κουραμάς. Προσπαθεί να βρει το Δελαπάσχο, κλέβει ο Γκάλης. Δίνει στο Λυπηρίδη, πάλι Γκάλης που φεύγει γρήγορα στην επίθεση. Εύστοχο το σουτ του αρχηγού του Άρη. 16-4. Πάντα ο Άρης μπροστά. Απομένουν 14 λεπτά για να τελειώσει το ημίχρονο. Ο Κουραμάς έχει αντίπαλο το Γιαννάκη. Προσπαθεί να οργανώσει επίθεση της ομάδας του. Κάνει ατομική προσπάθεια.
και κερδίζει φάουλ. Από το Σταμάτη. Τελικά ο διαιτητής δείχνει ότι το φάουλ το έκανε ο Λυπηρίδης. Ακούγονται διαμαρτυρίες. Ο διαιτητής Βαφιάδης τελικά έχει χρεώσει με επιθετικό φάουλ τον Παπαϊωάννου της Λάρισας. Ήταν το πέμπτο ομαδικό φάουλ της Λάρισας. Ο Άρης βρίσκεται στην επίθεση με τον Γκάλη που βρίσκεται στο Σταμάτη. Γιαννάκης, Γκάλης αλλάζουν την μπάλα. Πάλι Γιαννάκης, βρίσκει πολύ όμορφα το Σταμάτη. Άστοχο το σούτ του rebound από τον Παπαϊωάννου που κατεβάζει ο ίδιος την μπάλα. Δίνει στον Κουραμά. Ο Κουραμάς στο Χατζή. Εύστοχο το σούτ του Χατζή. Το σκορ γίνεται 16-6. Ο Άρης έχει κάνει και μία αλλαγή. Έχει μπει στον αγώνα ο Δημήτρης Κοκολάκης στη θέση του Ρωμανίδη. Ο Γιαννάκης βρίσκει το Λυπηρίδη. Αυτό στον Κοκολάκη που κερδίζει φάουλ από το Χατζή. Η μπάλα είναι πλάγια για τον Άρη. Ο Γκάλης επαναφέρει στο Γιαννάκη. Σταμάτης. Γκάλης. Λυπηρίδης. Γιαννάκης. Επιχειρεί ατομική προσπάθεια. Άστοχο το σούτ του. Rebound από τον Παπαϊωάννου. Κερδίζει φάουλ από το Σταμάτη. Είναι το τρίτο ομαδικό φάουλ του Άρη και το τρίτο του Σταμάτη, το προσωπικό. Κανείς παίκτης άλλος του Άρη δεν έχει κάνει φάουλ. Ο Κουραμάς επαναφέρει στο Δελαπάσκο, αυτός δίνει στο Σπηλιώτη. Κουραμάς. Εν τω μεταξύ ο Σταμάτης έχει φύγει από το παιχνίδι, έχει μπει στη θέση του πάλι ο Ρωμανίδης. Ο Δελαπάσκος βρίσκει τον Παπαϊωάννου. Αυτός στο Σπηλιώτη που κόβεται εντυπωσιακά από το Κοκολάκι. Κερδίζει ο Ρωμανίδης και δίνει στο Γιαννάκη. Πάλι Ρωμανίδης, Κοκολάκης, χάνει την μπάλα από παρέμβαση του Δελαπάσκου, φεύγει στον ευνηδιασμό μόνος του ο Κουραμάς, επιτυχάνει με ταμπλό ένα εύκολο καλάθι, μειώνει σε 8-16, καθώς απομένουν 12 λεπτά και 45 δευτερόλεπτα για να τελειώσει το ημίχρονο. Ο Γιαννάκης βρίσκει το Ρωμανίδη, Γκάλης, κερδίζει φάουλ από τον Κουραμά. Είναι δύο βολές για τον αρχηγό του Άρη. Εύστοχη η πρώτη. Εύστοχη και η δεύτερη, 18-8 για τον Άρη. Κουραμάς ρόλο playmaker για τη Λάρισα. Δελαπάσκος. Πάλι Κουραμάς, αλλάζουν την μπάλα οι δύο playmakers της Λάρισας. Χατζής. Τελικά η μπάλα χτυπάει σε πόδια τόσο των παιχτών του Άρη όσο και της Λάρισας. Οι διαιτητές δώσαν την μπάλα στον Άρη που έκανε μια γρήγορη επίθεση και με πολύ όμορφο τρόπο ο Γκάλης έδωσε assist στο Ρωμανίδη που ευστόχησε με ταμπλό. Οι φίλαθλοι διαμαρτύρονται για την απόφαση του Βαφιάδη, ο οποίος τώρα δίνει την μπάλα πλάγια στη Λάρισα μετά από παρέμβαση του Γκάλη που προσπάθησε να κόψει το Δελαπάσκο. Κουραμάς. Βήματα του Κουραμά. Και τώρα έχουμε ένα νέο time out που παίρνει ο προπονητής της Λάρισας, καθώς απομένουν 11 λεπτά και 47 δευτερόλεπτα για να τελειώσει το ημίχρονο και ο Άρης προηγείται
με 28, ενώ τα ομαδικά φάουλ είναι 7 για τη Λάρισα και 3 για τον Άρη. Το παιχνίδι ξαναρχίζει με τον Άρη στην επίθεση. Γιαννάκης δείχνει στους συμπαίκτες του. Κοκολάκης με... κερδίζει φάουλ. Από το Δελαπάσκο. Είναι το δεύτερο φάουλ του Δελαπάσκου. Είναι το 8ο ομαδικό της Λάρισας. Ο Κοκολάκης έχει δικαίωμα για μία συν μία βολή. Ευστοχή και αποκτά δικαίωμα για δεύτερη. Αστοχή τη δεύτερη, παίρνει το rebound του Παπαϊωάννου, δίνει στο Δελαπάσκο. Αυτό στον Κουραμά. Εύστοχο το σούτ του, μειώνει σε 21-10, καθώς απομένουν 10 λεπτά και 50 δευτερόλεπτα για να τελειώσει το ημίχρονο. Ο Γιαννάκης βρίσκει το Ρωμανίδη, αυτός ακάλυπτος, επιχείρη σούτ που είναι εύστοχο. 23-10 πάντα ο Άρης μπροστά. Δελαπάσκος, Χατζής, Κουραμάς, Σπηλιώτης. Δελαπάσκος, Σπηλιώτης, έχει αντίπαλο το Λυπηρίδη, βγάζει στον Παπαϊωάννου. Αυτός κόβεται από το Λυπηρίδη, κερδίζει όμως πάλι την μπάλα. Ξανακόβεται από το Λυπηρίδη, δύο κοψίματα απανωτά του Λυπηρίδη στο φόρ της Λάρισας. Ο Γκάλης φεύγει στην επίθεση, κάνει άστοχο σούτ, παίρνει το rebound όμως ο Ρωμανίδης, που κερδίζει φάουλ από το Χατζή. Και στην εξέλιξη της φάσης ο διαιτητής Μπίντας δίνει τεχνική ποινή στον Κουραμά. Ήτανε το τρίτο φάουλ του Κουραμά, το 10ο ομαδικό της Λάρισας, που κάνει αυτή τη στιγμή μία αλλαγή. Βγαίνει από το παιχνίδι ο Κουραμάς, μπαίνει στη θέση του ο Καταραχιάς. Ο Γκάλης είναι έτοιμος να εκτελέσει δύο βολές από την τεχνική ποινή που σφύριξε ο Μπίντας στον Κουραμά. Ευστοχή στην πρώτη και κάνει το σκορ 24-10. Ευστοχή και στη δεύτερη, 25-10 για τον Άρη. Δελαπάσκο σε ρόλο playmaker για τη Λάρισα, με αντίπαλο τον Γκάλη. Δίνει στον Καταραχιά που έχει αντίπαλο του Γιαννάκη. Χατζής βρίσκει το Σπηλιώτη. Αυτός στον Παπαϊωάννου. Κόβεται το σούτ του Παπαϊωάννου από τον Κοκολάκη. Κάνει λάθος όμως ο Γιαννάκης που προσπάθησε να βρει τον Γκάλη. Ο Δελαπάσκος κλείνεται από το Λυπηρίδη. Δίνει στον Καταραχιά. Αυτός κάνει άστοχο σούτ. Κερδίζει φάουλ τελικά ο Παπαϊωάννου από τον Κοκολάκη. Ένα παράξενο φάουλ που πήρεξε ο διαιτητής Μπίντας. Στην εξέλιξη της φάσης ο Δελαπάσκος κέρδισε την μπάλα. Έκανε άστοχο σούτ, κέρδισε ο Χατζής. Προσπάθησε να βρει το Σπηλιώτη, έκοψε ο Λυπηρίδης. Ο Καταραχιάς έκανε σούτ 3 πόντων που ήταν άστοχο. Κέρδισε ξανά ο Παπαϊωάννου. Προσπάθησε να βρει τον Καταραχιά. Η μπάλα τελικά είναι πλάγια για τον Άρη, που κάνει μια νέα επίθεση με τον Γιαννάκη. Δίνει στο Ρωμανίδη. Ο Ρωμανίδης στο Κοκολάκη που αποφεύγει τον Παπαϊωάννου και επιτυχάνει ένα εύκολο καλάθι με ταμπλό. 27-10 για τον Άρη. Απομένουν 9 λεπτά για να τελειώσει το ημίχρονο. Ο Χατζής επιχειρεί ατομική προσπάθεια, δίνει στο Σπηλιώτη. Αυτός κάνει άστοχο σουτ. Κερδίζει ο Παπαϊωάννου την μπάλα, δεν μπορεί όμως να τη συγκρατήσει. Ο Άρης κάνει μια καινούργια επίθεση με τον Γκάλη. Βρίσκει ο Γκάλης πολύ όμορφα το Λυπηρίδη, που αποφεύγει το Σπηλιώτη, ξανακερδίζει την μπάλα και τελικά κερδίζει φάουλ από τον Παπαϊωάννου. Δεύτερο φάουλ του Παπαϊωάννου, 11ο ομαδικό για τη Λάρισα και δύο βολές
για τον νεαρό παίχτη του Άρη, τον Βασίλη Λυπηρίδη. Εύστοχη η πρώτη βολή του μετά από περιπετειώδη τρόπο. Εύστοχη και η δεύτερη. Ο Άρης ξεφεύγει 19 πόντους, 29-10, καθώς απομένουν 8 λεπτά και 40 δευτερόλεπτα για να τελειώσει το ημίχρονο. Ο Καταραχιάς αποφεύγει τον Γιαννάκη. Τελικά ο Γιαννάκης τον καταδιώκει και του κάνει φάουλ. Είναι δύο βολές για τον παίχτη της Λάρισας. Ήταν το πρώτο φάουλ του Γιαννάκη. Εύστοχη η πρώτη βολή του Καταραχιά. Άστοχη η δεύτερη, παίρνει το rebound ο Κοκολάκης, δίνει στον Γκάλι. Γρήγορη επίθεση για τον Άρη. Ο Γκάλις κάνει άστοχο σουτ. Κερδίζει το rebound ο Ρωμανίδης, δεν μπορεί να συγκρατήσει όμως την μπάλα. Αυτή είναι πλάγια για τη Λάρισα, που κάνει μία αλλαγή. Μπαίνει στο παιχνίδι ο Ζαραγκώτας, βγαίνει ο Σπηλιώτης. Αυτή τη στιγμή έχουμε μια μικρή διακοπή στο παιχνίδι για έναν ελαφρό τραυματισμό του Παπαϊωάννου. Τελικά το παιχνίδι ξαναρχίζει με τον Δελαπάσκο να οργανώνει μια νέα επίθεση της Λάρισας. Ο Ζαραγκώτας βρίσκει τον Καταραχιά. Αυτός κλείνεται από τον Γιαννάκη. Προσπαθεί να βρει τον Δελαπάσκο, κλέβει ο Γιαννάκης, δίνει στον Γκάλι που φεύγει μόνος του στον ευνηδιασμό. Εύκολη υπόθεση το καλάθι για τον αρχηγό του Άρη. Το σκορ γίνεται 31-11. Απομένουν 8 λεπτά για να τελειώσει το ημίχρονο. Ο Δελαπάσκος ελίσσεται. Βρίσκει τον Ζαραγκώτα. Αυτός τον Παπαϊωάννου. Δελαπάσκος είναι μόνος του. Κάνει άστοχο σουτ. Χάνει όμως την μπάλα ο Κοκολάκης. Αυτή είναι πλάγια για τη Λάρισα. Ο Δελαπάσκος επαναφέρει στο Χατζή. Καταραχιάς, Δελαπάσκος, Παπαϊωάννου. Προσπαθεί να βρει το Ζαραγκώτα, κλέβει ο Λυπηρίδης, δίνει στον Γκάλι που φεύγει γρήγορα στην επίθεση. Βρίσκει το Ρωμανίδη, αυτός αστοχεί από κοντά. Παίρνει όμως το επιθετικό rebound, κάνει βήματα που σφυρίζει ο Μπίντας. Η Λάρισα αποκτά το δικαίωμα για μια νέα επίθεση. Καταραχιάς έχει αντίπαλο το Λυπηρίδη. Βγαίνει έξω από τη ρακέτα. Ελίσσεται, κάνει άστοχο σουτ, παίρνει το rebound ο Κοκολάκης, χάνει την μπάλα, την κερδίζει ο Δελαπάσκος, δίνει στο Ζαραγκώτα, άστοχο το σουτ του, μακρινό επιθετικό rebound από τον Δελαπάσκο και τελικά ο Ζαραγκώτας χάνει την μπάλα μέσα από τα χέρια του. Ο Άρης αποκτά το δικαίωμα για μια νέα επίθεση, καθώς απομένουν 7 λεπτά για να τελειώσει το ημίχρονο και το σκορ είναι 31-11 για τον Άρη. Ο Κοκολάκης βρίσκει το Ρωμανίδη. 3 δευτερόλεπτα σφυρίζει ο Μπίντας. Διακόπτεται η επίθεση του Άρη. Η Λάρισα βρίσκεται πάλι στην επίθεση με τον Καταραχιά. Ο Χατζής επιχειρήσου 3 πόντων που είναι άστοχο. Παίρνει όμως ο ίδιος στο μακρινό rebound. Δίνει στον Καταραχιά, αυτός ο Ζαραγκώτα. Κλείνεται από το Λυπηρίδη. Βρίσκεται τελικά το Χατζή. Αυτός ελίσσεται, βρίσκει το Ζαραγκώτα πάλι. Χατζής, αλλάζουν την μπάλα οι παίκτες της Λάρισας. Καταραχιάς, Δελαπάσκος. Κλέβει την μπάλα
Ο Γιαννάκης τη δίνει στον Γκάλι που φεύγει γρήγορα στον ευνηδιασμό. Στέκεται με ταμπλό, επιτυχάνει ένα νέο καλάθι. Το σκορ γίνεται 33-11 για τον Άρη. Ο Καταραχιάς προσπαθεί να βρει το Δελαπάσχο, ο οποίος κάτω υπό την πίεση του Γκάλι κάνει μπρος πίσω. Ο Άρης αποκτά το δικαίωμα για μια νέα επίθεση. Ο Λυπηρίδης επαναφέρει στο Γιαννάκη. Βρίσκει ο Γιαννάκης πολύ όμορφα τον Γκάλι, που έφυγε πίσω από την πλάτη του Καταραχιά. Νέο καλάθι για τον αρχηγό του Άρη. 35-11. 24 πόντοι της διαφοράς για τον Άρη. Ο Καταραχιάς προσπαθεί να αποφύγει το Γιαννάκη που του κάνει φάουλ. Είναι το δεύτερο φάουλ του Γιαννάκη, το έκτο ομαδικό για τον Άρη. Η Λάρισα κάνει μία ακόμη αλλαγή. Βγαίνει από το παιχνίδι ο Δελαπάσχος, μπαίνει πάλι ο Κουραμάς που αναλαμβάνει το ρόλο του playmaker με αντίπαλο το Γιαννάκη. Δίνει στον Καταραχιά, Κουραμάς, Χατζής, η μπάλα χτυπάει έξω, είναι για τον Άρη, φεύγει στον ευνηδιασμό ο Γκάλης, δεν μπορεί όμως να συγκρατήσει την μπάλα μετά από την πάσα του Ρωμανίδη. Η Λάρισα πάλι στην επίθεση με τον Καταραχιά, δίνει στον Ζαραγκώτα, Παπαϊωάννου, παίρνει την εσωτερική, κάνει όμως επιθετικό φάουλ πάνω στο Ρωμανίδη και ο Άρης αποκτά το δικαίωμα για μια νέα επίθεση. Ήτανε το τρίτο φάουλ του Παπαϊωάννου και το 11ο ομαδικό της Λάρισας. Ο Κοκολάκης δίνει στο Γιαννάκη, αυτός επιχειρεί σου τριών πόντων, είναι άστοχο, παίρνει το επιθετικό rebound ο Λυπηρίδης, δίνει στο Κοκολάκη, ελύσεται ο Κοκολάκης και κερδίζει φάουλ από τον Ζαραγκώτα, αποκτά δικαίωμα για δύο βολές. Ο Κοκολάκης αστοχεί στην πρώτη βολή, το σκορ παραμένει 35-11. Απομένουν 5 λεπτά και 6 δευτερόλεπτα για να τελειώσει το ημίχρονο. Ευστοχή στη δεύτερη, 36-11, 25 πόντοι της διαφοράς για τον Άρη, που στον επόμενο γύρο του κυπέλου θα αντιμετωπίσει την ομάδα της Κομωτινής στο Παλέντε Σπορ. Ο Χατζής εντωμεταξύ, μετά από μια εντυπωσιακή ατομική προσπάθεια, πέτυχε μετά από αρκετή ώρα ένα καλάθι για λογαριασμό της Λάρισας, μείωσε σε 13-36. Ο Ρωμανίδης βρίσκει, προσπαθεί μάλλον να βρει τον Κοκολάκη, κόβεται η πάσα του από τον Παπαϊωάννου, φεύγει ο Κουραμάς στην επίθεση, δίνει στο Χατζή, ο Καταραχιάς αποφεύγει το Λυπηρίδη. Επιχειρεί σουτ και κερδίζει φάουλ από τον Ρωμανίδη. Δύο βολές για τον παίχτη της Λάρισας. Πρώτο φάουλ του Μιχάλη Ρωμανίδη και 7ο ομαδικό για τον Άρη. Ευστοχή ο Καταραχιάς στην πρώτη βολή. Αστοχή στη δεύτερη, παίρνει το rebound ο Κοκολάκης. Γιαννάκης δίνει στον Γκάλι. Ο Γκάλης βρίσκει τον Κοκολάκη. Αυτός προσπαθεί να βρει το Λυπηρίδη. Τελικά η μπάλα χτυπάει στα πόδια του και όπως δείχνει ο Μπίντας βγαίνει έξω. Η μπάλα είναι στην κατοχή της Λάρισας που κάνει μια καινούργια επίθεση με τον Κουραμά. Ο Χατζής έχει αντίπαλο τον Γκάλι. Δίνει στον Καταραχιά. Αυτός προσπαθεί να μπει στη ρακέτα. Κλείνεται, δίνει πάλι στο Χατζή. Παπαϊωάννου. Κερδίζει φάουλ από το Λυπηρίδη. Είναι δύο βολές, όπως δείχνει ο διαιτητής Βαφιάδης, για τον Παπαϊωάννου της Λάρισας.
Εύστοχη η πρώτη βολή του Παπαϊωάννου. Μειώνει σε 15-36. Άστοχη η δεύτερη, παίρνει το rebound ο Λυπηρίδης. Δίνει στο Γιαννάκη. Γκάλης. Αργά-αργά ο αρχηγός του Άρη. Δίνει στον Γιαννάκη. Ρωμανίδης. Πάλι Γιαννάκης. Βρίσκει πολύ όμορφα με backdoor τον Γκάλη. Ένα εντυπωσιακό καλάθι για τον Άρη μετά από την άψογη συνεργασία Γκάλη Γιαννάκη. Ο Χατζής δίνει στον Γκουραμά. Πάλι Χατζής. Πάλι Γκουραμάς. Αλλάζουν την μπάλα οι παίκτες της Λάρισας. Προσπαθούν να βρουν διάδρομο για σουτ. Τελικά ο Παπαϊωάννου επιχειρεί ατομική προσπάθεια και εύστοχο σουτ με ταμπλό. Ο Κοκολάκης έδωσε στον Γιαννάκη. Αυτός αποφεύγει τον Καταραχιά. Κόβεται από το Χατζή και στην εξέλιξη της φάσης ο Ρωμανίδης κερδίζει φάουλ από τον Ζαραγκώτα. Αποκτά δικαίωμα για δύο βολές. Είναι το δεύτερο φάουλ του Ζαραγκώτα και το 13ο ομαδικό της Λάρισας. Ο Ρωμανίδης ευστόχησε στην πρώτη βολή, ευστόχησε και στη δεύτερη. Ο Άρης έφτασε τους 40 πόντους. Η Λάρισα έχει 17. Ο Κουραμάς βρίσκει τον Παπαϊωάννου. Αυτός κόβεται από το Λυπηρίδη πολύ όμορφα. Κερδίζει το rebound. Ο Κοκολάκης δίνει στο Γιαννάκη. Ο Γιαννάκης βρίσκει το Ρωμανίδη. Νέο εύστοχο σούτ από τον Μιχάλη Ρωμανίδη. 42-17 το σκορ για τον Άρη. Ο Καταραχιάς βρίσκει τον Κουραμά. Αυτός του Παπαϊωάννου. Πάλι Κουραμάς. Χατζής. Επιχειρήσει σου τριών πόντων. Είναι άστοχο. Παίρνει όμως το επιθετικό rebound του Παπαϊωάννου. Βγάζει στον Κουραμά. Καταραχιάς. Χατζής. Κλείνεται από το Ρωμανίδη. Δίνει πάλι στον Κουραμά. Οι παίκτες της Λάρισας αργούν χαρακτηριστικά να εκδηλώσουν επίθεση. Τελικά ο Κουραμάς έκανε ένα πάρα πολύ άστοχο σουτ. Κέρδισε την μπάλα ο Γκάλης που έφυγε γρήγορα στην επίθεση. Ελύσεται ανάμεσα σε τρεις παίκτες της Λάρισας που αρκούνται στο να τον παρακολουθούν. Και επιτυγχάνει ένα νέο καλάθι με ταμπλό. 44-17 το σκορ για τον Άρη. 1 λεπτό και 50 δευτερόλεπτα πριν τελειώσει το ημίχρονο. Ο Χατζής προσπαθεί να βρει διάδρομο. Δίνει στον Παπαϊωάννου. Άστοχο το σουτ του Παπαϊωάννου. Κερδίζει το rebound ο Κοκολάκης. Δεν μπορεί όμως να συγκρατήσει την μπάλα. Έτσι η Λάρισα έχει δικαίωμα για μία ακόμη επίθεση. Ο Κουραμάς επαναφέρει στον Παπαϊωάννου. Πάλι Κουραμάς. Αποφεύγει το Γιαννάκη. Βρίσκει τον Καταραχιά. Αυτός αστοχεί με ταμπλό. Νέο άστοχο follow του Ζαραγκώτα. Κερδίζει το rebound ο Κοκολάκης, δίνει στο Γιαννάκη. Λυπηρίδης. Βρίσκει πολύ όμορφα τον Ρωμανίδη που κερδίζει φάουλ από τον Ζαραγκώτα. 14ο ομαδικό φάουλ της Λάρισας, τρίτο του Ζαραγκώτα. Και δικαίωμα για μία συν μία βολή στο Μιχάλη Ρωμανίδη. Άστοχη η βολή του Μιχάλη Ρωμανίδη. Φεύγει γρήγορα στην επίθεση η Λάρισα. Ο Κουραμάς αποφεύγει τον Κοκολάκη. Επιτυχάνει με ταμπλό ένα καλάθι για την τοπική ομάδα. Μειώνει σε 19-44. Ο Γιαννάκης επιχειρεί σου τριών πόντων. Είναι άστοχο. Παίρνει το rebound ο Λυπηρίδης. Δίνει στον Ρωμανίδη. Αυτός επιτυχάνει καλάθι που μετράει. Ταυτόχρονα παίρνει και φάουλ από τον Ζαραγκώτα και αποκτά δικαίωμα για μία βολή.
άστοχη βολή του Ρωμανίδη. Ο Καταραχιάς δίνει στον Κουραμά. Ζαραγκώτας. Άστοχο το σούτ του Ζαραγκώτα, παίρνει ένα μακρινό rebound ο Ρωμανίδης. Δίνει στον Κάλι, αυτός αποφεύγει τον Κουραμά. Επιχειρεί σούτ με ταμπλό, είναι άστοχο. Ο Κοκολάκης δεν μπορεί να συγκρατήσει πάλι την μπάλα. Η Λάρισα έχει το δικαίωμα για μία επίθεση. Ο Κουραμάς επιχειρεί σούτ τριών πόντων που είναι άστοχο. Παίρνει το rebound ο Γιαννάκης. Απομένουν 10 δευτερόλεπτα. Ο Γιαννάκης βρίσκει τον Γκάλι. Τελικά ο Γκάλις είναι 3 δευτερόλεπτα στη ρακέτα της Λάρισας. Η μπάλα είναι στην κατοχή της Λάρισας που έχει 4 δευτερόλεπτα. 2, 1 και το ημίχρονο τελειώνει με το άστοχο σου του Ζαραγκώτα. 46-19 το σκορ για τον Άρη, ενώ τα ομαδικά φάουλ ήταν 15. 15 για τη Λάρισα και 8 για τον Άρη. Όλα είναι έτοιμα για να ξεκινήσει το δεύτερο ημίχρονο. Σκορ πρώτου ημίχρονου 46-19 για τον Άρη. Ο Άρης θα ξεκινήσει με πεντάδα τους Γκάλι, Γιαννάκη, Δοξάκη, Σταμάτη και Τσιτάκη. Και η Λάρισα με τους Παπαϊωάννου, Χατζή, Σπηλιώτη, Κουραμά και Δελαπάσχο. Το τζάμπολ είναι ανάμεσα στον Παπαϊωάννου και τον Τσιτάκη. Κερδίζει ο Τσιτάκης. Ο Γιαννάκης βρίσκει το Σταμάτη. Αυτός κάνει την μπάλα, την κερδίζει ο Παπαϊωάννου. Δίνει στο Δελαπάσχο. Πρώτη επίθεση της Λάρισας στο δεύτερο ημίχρονο. Δελαπάσχος. Κουραμάς. Χατζής. Κουραμάς. Βρίσκει το Σπηλιώτη. Πάλι Κουραμάς. Παίρνει την εσωτερική. Αποφεύγει το Σταμάτη, επειδή χάνει με ταμπλό το πρώτο καλάθι του δεύτερου ημιχρόνου. Ο Γκάλις ελίσσεται ανάμεσα σε δύο αντιπάλους, κάνει άστοχο σούτ. Στην γρήγορη επίθεση της Λάρισας αστοχούνε τόσο ο Κουραμάς όσο και ο Δελαπάσχος. Κερδίζει το επιθετικό rebound ο Παπαϊωάννου. Επιτυχάνει καλάθι. Ταυτόχρονα κερδίζει και φάουλ από τον Τζιτάκη. Η Λάρισα μειώνει σε 23-46. Ο Παπαϊωάννου έχει δικαίωμα για μία βολή. Ευστοχή 24-46. Δοξάκη σε ρόλο playmaker για τον Άρη. Γκάλις. Τσιτάκης. Γκάλις. Γιαννάκης. Δοξάκης. Γκάλις. Προσπαθεί να βρει το Σταμάτη, κλέβει την μπάλα ο Σπηλιώτης. Ο Δελαπάσχος δίνει στον Κουραμά. Αυτός επιχειρεί σουτ. Είναι άστοχο, κερδίζει όμως ο ίδιος το επιθετικό rebound. Παρεμβάλλεται ο Γιαννάκης. Η μπάλα είναι πλάγια για τη Λάρισα. Ο Κουραμάς επαναφέρει στο Χατζή. Πάλι Κουραμάς. Δελαπάσχος. Χατζής. Κουραμάς, Σπηλιώτης, Κουραμάς, κλέβει την μπάλα ο Σταμάτης. Τελικά ο Δελαπάσχος κάνει λάθος, πατάει έξω, η μπάλα είναι πλάγια για τον Άρη. Ο Γκάλις βρίσκει τον Τζιτάκη, αυτός αστοχεί. Παρεμβάλλεται ο Γιαννάκης, τελικά η μπάλα είναι πλάγια για τη Λάρισα. Χατζής με αντίπαλο το Γιαννάκη. Δίνει στον Κουραμά. Πάλι Χατζής. Προσπαθεί να βρει
τον Κουραμά. Αυτός δεν μπορεί να συγκρατήσει την μπάλα. Ο Άρης ξεκινάει μία ακόμη επίθεση. Με το Δοξάκι που καθοδηγεί τους συμπαίκτες του. Σταμάτης. Τσιτάκης. Γκάλης. Άστοχο το σούτ του αρχηγού του Άρη. Παίρνει το επιθετικό rebound ο Σταμάτης. Δίνει στο Τσιτάκη. Τρία δευτερόλεπτα όμως ο Τσιτάκης. Ανακόπτεται η επίθεση του Άρη που επί 2,5 λεπτά στο δεύτερο ημίχρονο δεν έχει επιτύχει ακόμη καλάθι. Δελαπάσχος, Παπαϊωάννου. Προσπαθεί να αποφύγει το Τζιτάκι, κερδίζει φάουλ. Η μπάλα είναι πλάγια για τη Λάρισα. Επαναφέρει ο Κουραμάς στο Χατζή. Αυτός ελύσεται, βγάζει στο Σπηλιώτη. Εύστοχο το σούτ του Σπηλιώτη παρά την προσπάθεια του Σταμάτη. Η Λάρισα μειώνει στους 20 πόντους, 26-46. Δοξάκης, Γκάλης, Δοξάκης. Εύστοχο το σούτ του Γιώργου Δοξάκη. Πρώτο καλάθι για τον Άρη στο δεύτερο ημίχρονο. 48-26 το σκορ, 17 λεπτά πριν τελειώσει το παιχνίδι. Και τώρα 48-28 μετά την επιτυχημένη προσπάθεια του Κουραμά. Ο Σταμάτης έφυγε γρήγορα στον ευνηδιασμό και εκμεταλλεύτηκε μια πολύ όμορφη πάσα του Γκάλη. Έκανε το σκορ 50-28. Ο Δελαπάσκος κλείνεται. Χάνει την μπάλα ο Παπαϊωάννου. Ο Δοξάκης δίνει στον Γκάλη που φεύγει μόνος του στον ευνηδιασμό. Εύκολο καλάθι για τον αρχηγό του Άρη. Η Λάρισα στην επίθεση με το Σπηλιώτη. Κουραμάς. Δελαπάσκος. Παπαϊωάννου. Ελύσεται και κερδίζει φάουλ από το Σταμάτη. Είναι το τρίτο ομαδικό φάουλ του Άρη στο δεύτερο ημίχρονο. Το τέταρτο φάουλ του Σταμάτη. Ο Παπαϊωάννου αστοχεί στην πρώτη βολή. Ευστοχή στη δεύτερη, μειώνει σε 29-52. Ο Δοξάκης βρίσκεται στο Σταμάτη, πάλι Δοξάκης. Τσιτάκης. Αποφεύγει Σπηλιώτη και Παπαϊωάννου κάνει άστοχο σουτ. Εντυπωσιακό follow του Σταμάτη. Και το σκορ γίνεται 54-29. Καθώς απομένουν 16 λεπτά για να τελειώσει το παιχνίδι. Ο Κουραμάς δίνει στο Χατζή. Δελαπάσχος, Κουραμάς. Βρίσκεται τον Παπαϊωάννου. Αυτός ευστοχή. Μειώνει σε 54-31. Ο Γκάλης στην επίθεση για τον Άρη. Δίνει στον Δοξάκη. Τσιτάκης προσπαθεί να βρει τον Γκάλη. Κλέβει την μπάλα. Ο Κουραμάς δίνει στο Χατζή. Πάλι Κουραμάς, Δελαπάσχος, βρίσκεται τον Παπαϊωάννου. Αυτός, παρά την προσπάθεια του Σταμάτη, βρίσκει ξανά το στόχο με ταμπλό. Στην εξέλιξη της φάσης, ο Δελαπάσχος κάνει φάουλ στο Δοξάκι. Η μπάλα είναι πλάγια για τον Άρη. Πρώτο φάουλ της Λάρισα στο δεύτερο ημίχρονο. Τρίτο φάουλ του Δελαπάσχου. Ο Δοξάκης βρίσκει τον Γκάλη. Αυτός κάνει άστοχο σούτ με ταμπλό, παίρνει όμως το rebound του Σταμάτης, άστοχο και το σούτ του Σταμάτη. Χάνει την μπάλα και ο Τσιτάκης, φεύγει σε μια γρήγορη επίθεση η Λάρισα και ο Κουραμάς επιτυγχάνει ένα νέο καλάθι παρά την προσπάθεια του Γιαννάκη. Η Λάρισα μειώνει σε 35-54. Ο Δοξάκης κάνει άστοχο σούτ, παίρνει το rebound ο Κουραμάς, φεύγει στην επίθεση ο Χατζής. Κερδίζει φάουλ από το Δοξάκη. Αποκτά δικαίωμα για δύο βολές, ενώ αυτή τη στιγμή ο Γιάννης Ιωαννίδης παίρνει ένα time out.
Καθώ το σκορ είναι 54-35, πάντα ο Άρης μπροστά. Το παιχνίδι ξαναρχίζει με το Χατζή έτοιμο να εκτελέσει δύο βολές. Ευστοχή στην πρώτη. Ευστοχή και στη δεύτερη. Μειώνει σε 37-54. Ο Γκάλης βρίσκει το δοξάκι. Σταμάτης. Προσπαθεί να βρει το τζιτάκι. Τον βρίσκει τελικά. Γιαννάκης. Επιχείρηση του τριών πόντων. Παίρνει φάουλ από το Χατζή. Αποκτά δικαίωμα για τρεις βολές. Ήτανε το δεύτερο φάουλ του Χατζή και το δεύτερο ομαδικό φάουλ της Λάρισσας στο δεύτερο ημίχρονο. Εύστοχη η πρώτη βολή του Γιαννάκη. Άστοχη η δεύτερη. Εύστοχη η τρίτη. 56-37. Πάντα ο Άρης μπροστά. Δελαπάσχος. Κουραμάς. Δίνει στο Δελαπάσχο. Σκυλιώτης. Επιχειρήσει ότι είναι άστοχο. Παίρνει το επιθετικό rebound ο Παπαϊωάννου και παρά την προσπάθεια του Τσιτάκη επιτυχάνει ένα νέο καλάθι για τη Λάρισα. Ο Δοξάκης προσπαθεί να βρει το Γιαννάκη, κλέβει ο Χατζής, φεύγει γρήγορα στην επίθεση, βρίσκει τον Κουραμά. Αυτός κάνει άστοχο σουτ, παίρνει το rebound ο Γιαννάκης. Δίνει στο Δοξάκη, Σταμάτης. Τσιτάκης, κλέβει την μπάλα. Ο Δελαπάσχος προσπαθεί να βρει το Σταμάτη. Τελικά η μπάλα είναι πλάγια για τη Λάρισα. Ο Δελαπάσχος βρίσκει τον Παπαϊωάννου. Αυτός επιτυχάνει ένα νέο καλάθι. Η Λάρισα μειώνει σε 41-56. Ο Σταμάτης δεν επιτυχάνει στην προσπάθειά του. Φεύγει γρήγορα στην επίθεση η Λάρισα. Νέο καλάθι από τον Παπαϊωάννου. Οι 30 πόντοι της διαφοράς έχουν γίνει στο δεύτερο ημίχρονο 13. 43-56, καθώς ο Άρης είναι εκνευριστικά άστοχος. Ο Δοξάκης κάνει λάθος προσπαθώντας να βρει τον Γκάλη. Η Λάρισα αποκτά το δικαίωμα για μια νέα επίθεση. Ο Δελαπάσχος βρίσκει το Χατζή. Αυτός το Δελαπάσχο. Χατζής. Άστοχο το σούτ του, rebound από το Σταμάτη. Δοξάκης. Βρίσκει το Γιαννάκη, αυτός επιχείρησε σούτ τριών πόντων. Είναι εύστοχο. 59-43 ο Άρης μπροστά. Απομένουν 12 λεπτά και 50 δευτερόλεπτα για να τελειώσει το παιχνίδι. Ο Κουραμάς επιχειρεί ατομική προσπάθεια, κάνει και επιθετικό φάουλ. Ενώ αυτή τη στιγμή ο Άρης κάνει 3 αλλαγές. Μπαίνουν στο παιχνίδι ο Λυπηρίδης, ο Ρωμανίδης και ο Παπαγεωργίου και βγαίνουν ο Δοξάκης, ο Σταμάτης και ο Τσιτάκης. Το παιχνίδι ξαναρχίζει με επίθεση του Άρη και τον Γιαννάκη σε ρόλο playmaker μετά την αποχώρηση του Δοξάκη. Παπαγεωργίου, Ρωμανίδης, Γιαννάκης, επιχείρηση τριών πόντων, άστοχο, rebound από τον Παπαϊωάννου. Δελαπάσχος, Κουραμάς, Σπηλιώτης. Εύστοχο το σούτ του Σπηλιώτη. Μειώνει σε 45-59. Το παιχνίδι στο δεύτερο ημίχρονο έχει τελείως διαφορετική όψη από ό,τι στο πρώτο. Είναι πολύ πιο γρήγορο και πιο θεαματικό. Ο Γιαννάκης βρίσκει το Ρωμανίδη. Άστοχο το σούτ του, rebound από το Χατζή. Ο Κουραμάς ελίσσεται, γλιστράει, κάνει λάθος όμως. Η μπάλα είναι πλάγια για τον Άρη που φεύγει στην επίθεση με τον Γκάλη. Βρίσκει αυτός τον Ρωμανίδη που κερδίζει φάουλ από τον Παπαϊωάννου. Είναι δύο βολές για το διεθνή L του Άρη.
Είναι τέταρτο φάουλ του Παπαϊωάννου και τέταρτο ομαδικό φάουλ της Λάρισα στο δεύτερο ημίχρονο. Ενώ η Κερκίδα διαμαρτύρεται, ακούγονται βρισιές ενάντια στο διαιτητή. Το παιχνίδι διακόπτεται. Υπάρχουν έντονες διαμαρτυρίες από τον κόσμο για τον καταλογισμό του φάουλ. Οι διαιτητές έχουν πάει στη γραμματεία. Το παιχνίδι έχει διακοπεί. Τελικά το παιχνίδι ξαναρχίζει με το Ρωμανίδη έτοιμο να εκτελέσει τις δύο βολές. Ευστοχή στην πρώτη. Κάνει το σκορ 60-45. Ευστοχή και στη δεύτερη, 61-45 για τον Άρη, καθώς απομένουν 11 λεπτά και 50 δευτερόλεπτα για να τελειώσει το παιχνίδι. Κουραμάς αποφεύγει, η Γκάλη και Γιαννάκη, κάνει ατομική προσπάθεια, κλείνεται, βρίσκει τελικά τον Παπαϊωάννου. Αυτός κάνει άστοχο σουτ, παίρνει το rebound ο Γιαννάκης, φεύγει γρήγορα στην επίθεση, ελίσσεται, προσπαθεί να βρει το σταμάτη, έχει κερδίσει όμως φάουλ προηγούμενα από το Δελαπάσκο. Τέταρτο φάουλ και για το Δελαπάσκο. Όλοι οι παίχτες της Λάρισας είναι φορτωμένοι με φάουλ. Ο Γιαννάκης δίνει στον Γκάλη. Αυτός ελίσσεται ανάμεσα σε τρεις αντιπάλους. Επιτυχάνει με ταμπλό ένα νέο καλάθι. Παίρνει και φάουλ από το Σπηλιώτη. Έχει δικαίωμα για μία βολή. Το σκορ είναι 63-45 για τον Άρη. 11 λεπτά και 5 δευτερόλεπτα πριν τελειώσει το παιχνίδι. Και τώρα 64-45 μετά την εύστοχη βολή του Γκάλη. Δελαπάσκος σε ρόλο playmaker. Βρίσκει τον Κουραμά. Αυτός προσπαθεί να αποφύγει τον Γιαννάκη. Τον αποφεύγει, επιχειρεί ατομική προσπάθεια. Κάνει άστοχο σουτ, παίρνει όμως φάουλ από το Ρωμανίδη. Είναι το δεύτερο φάουλ του Ρωμανίδη και ο Κουραμάς έχει δικαίωμα για δύο βολές. Εύστοχη η πρώτη βολή του Κουραμά. Εύστοχη και η δεύτερη. Διατηρούνται οι 17 πόντοι της διαφοράς, 47 η Λάρισα και 64 ο Άρης. Ο Γιαννάκης δίνει στον Παπαγεωργίου. Γκάλης βρίσκει το Γιαννάκη. Επιχείρηση τριών πόντων. Είναι εύστοχο. 67-47 για τον Άρη, 20 πόντοι διαφοράς. Ο Δελαπάσκος κλείνεται, βγάζει στον Παπαϊωάννου. Χατζής βρίσκει το Δελαπάσκο, προσπαθεί να τον κόψει ο Λυπηρίδης, παίρνει όμως το επιθετικό rebound ο Παπαϊωάννου. Επιτυχάνει ένα νέο καλάθι για τη Λάρισα. Ο Γιαννάκης προσπαθεί να οργανώσει τους συμπαίκτες του σε μια νέα επίθεση. Ο Παπαγεωργίου επιχείρησε του τριών πόντων που ήταν άστοχο, πήρε το rebound ο Σπηλιώτης, έδωσε στο Χατζή. Αυτός προσπαθεί να βρει το Σπηλιώτη. Τελικά η μπάλα χτυπάει στα πόδια του. Είναι πλάγια για τον Άρη που είναι στην επίθεση με τον Γκάλη. Αυτός αποφεύγει τρεις παίχτες της Λάρισας. Κάνει όμως άστοχο σουτ. Παίρνει το rebound ο Γιαννάκης. Επιχείρη σουτ τριών πόντων. Είναι άστοχο. Παίρνει το rebound ο Παπαϊωάννου. Φεύγει ο Κουραμάς στην επίθεση. Βρίσκει το Χατζή. Αυτός με ταμπλό επιτυχάνει ένα νέο καλάθι. Ο Γκάλης φεύγει γρήγορα στην επίθεση μετά από την πάσα του Γιαννάκη. Δίνει στον Παπαγεωργίου. Γιαννάκης, Παπαγεωργίου. Άστοχο το σούτ του Παπαγεωργίου. Έρχεται όμως εντυπωσιακά ο Μιχάλης Ρωμανίδης να επιτύχει με ταμπλό ένα νέο καλάθι για τον Άρη. Ο Χατζής κάνει ατομική προσπάθεια. Βγάζει στον Παπαϊωάννου, Σπηλιώτης. Άστοχο το σούτ του.
Παίρνει το rebound ο Γιαννάκης. Δεν μπορεί όμως να συγκρατήσει την μπάλα. Αυτή είναι πλάγια για τη Λάρισα. Καθώς απομένουν 8 λεπτά και 50 δευτερόλεπτα για να τελειώσει το παιχνίδι. Ο Δελαπάσκος προσπαθεί να βρει το σπηλιώτη. Παρεμβάλλεται ο Ρωμανίδης. Πάλι πλάγια η μπάλα για τη Λάρισα. Χατζής. Επιχειρεί εύστοχο σουτ. Μειώνει σε 53-69. Γιαννάκης. Δίνει στον Παπαγεωργίου. Γκάλης. Εύστοχο το σουτ του αρχηγού του Άρη. Με ταμπλό. Κουραμάς τώρα στην επίθεση για τη Λάρισα. Δελαπάσκος. Κουραμάς. Σπηλιώτης. Κερδίζει φάουλ από το Ρωμανίδη. Είναι το τρίτο φάουλ του Ρωμανίδη. Η μπάλα είναι πλάγια για τη Λάρισα. Επαναφέρει ο Κουραμάς στο Χατζή. Δελαπάσχος. Πάλι Χατζής. Παπαϊωάννου. Χατζής. Άστοχο το σούτ του. Παίρνει το rebound ο Λυπηρίδης. Δίνει στον Γκάλι. Ο Γκάλης επιχειρεί ατομική προσπάθεια. Προσπαθεί να βρει τον Παπαγεωργίου. Τελικά η μπάλα χτυπάει στα χέρια του Παπαγεωργίου. Η Λάρισα αποκτά το δικαίωμα για μια νέα επίθεση. Ο Χατζής δίνει στο Σπηλιώτη. Ο Κουραμάς στο Δελαπάσκο. Παπαϊωάννου. Πάλι Κουραμάς. Κερδίζει φάουλ από το Γιαννάκη. Και οι δύο ομάδες στο δεύτερο ημίχρονο έχουν από 6 ομαδικά φάουλ. Απομένουν 7 λεπτά και 51 δευτερόλεπτα για να τελειώσει το παιχνίδι. Το σκορ είναι 71-53 για τον Άρη. Ο Χατζής βρίσκει τον Κουραμά. Αυτός επιχείρησε σου 3 πόντων. Είναι εύστοχο. Μειώνει η Λάρισα 71-56. Ο Γιαννάκης οργανώνει μια νέα επίθεση για τον Άρη. Δίνει στον Παπαγεωργίου. Ο Παπαγεωργίου προσπαθεί να βρει τον Γκάλι. Είναι τελείως άστοχη όμως η πάσα του. Τελικά στην εξέλιξη της φάσης ο Παπαϊωάννου κάνει φάουλ επιθετικό πάνω στο Γιαννάκη. Τελικά το παιχνίδι διακόπτεται ξανά. Οι διαιτητές βρίσκονται πάλι στη γραμματεία. Ήτανε το πέμπτο φάουλ του Παπαϊωάννου που φεύγει από το παιχνίδι. Στη θέση του Παπαϊωάννου που βγήκε με 5 φάουλ μπαίνει ο Ζαραγκώτας. Οι διαιτητές βρίσκονται πάντα στη γραμματεία. Το παιχνίδι έχει διακοπεί. Τελικά μετά από μια μεγάλη διακοπή το παιχνίδι ξαναρχίζει με τον Άρη στην επίθεση. Ο Παπαγεωργίου βρίσκει τον Γκάλι. Αυτός επιχειρεί εύστοχο σουτ. Κάνει το σκορ 73-56. Καθώς απομένουν 6 λεπτά και 45 δευτερόλεπτα για να τελειώσει το ημίχρονο, το δεύτερο ημίχρονο. Ο Κουραμάς είναι στην επίθεση, δίνει στο Δελαπάσκο. Αυτός δίνει στο Χατζή. Πάλι Κουραμάς. Επιχειρεί εύστοχο σουτ
με ταμπλό, μειώνει σε 58-73. Ο Γιαννάκης αποφεύγει το Χατζή, κερδίζει φάουλ, έχει δικαίωμα για δύο βολές. Είναι το τρίτο φάουλ του Χατζή, το 8ο ομαδικό της Λάρισας. Εν τω μεταξύ ο Γιαννάκης έχει ευστοχήσει στην πρώτη βολή. Κάνει το σκορ 74-58 και 75-58. Δελαπάσχος. Σπηλιώτης. Κουραμάς. Χατζής. Δίνει στο Δελαπάσχο. Αυτός βρίσκει τον Κουραμά. Κερδίζει το επιθετικό rebound ο Δελαπάσχος μετά από άστοχο σουτ του Κουραμά. Δίνει στο Σπηλιώτη. Αυτός κάνει νέο άστοχο σουτ. Και τελικά η μπάλα είναι πλάγια για τον Άρη μετά από την παρέμβαση του Ζαραγκώτα που δεν μπόρεσε να συγκρατήσει την μπάλα. Γιαννάκης. Παπαγεωργίου. Γκάλης. Βρίσκει το Ρωμανίδη. Εύστοχο το σουτ του Ρωμανίδη. 75-58 ο Άρης μπροστά. 5 λεπτά και 53 δευτερόλεπτα πριν τελειώσει το παιχνίδι. Ο Δελαπάσχος βρίσκει τον Ζαραγκώτα. Αυτός είναι ακάλυπτος, επιχειρεί άστοχο σουτ. Ολοκληρώνει όμως την προσπάθειά του με ένα εντυπωσιακό follow και μειώνει σε 60-77. Ο Γιαννάκης δίνει στον Παπαγεωργίου. Εύστοχο το σουτ του Παπαγεωργίου. 79-60. Πάντα ο Άρης μπροστά. 5 λεπτά πριν τελειώσει το παιχνίδι. Σπηλιώτης με αντίπαλο το Λυπηρίδη. Δίνει στο Χατζή. Κουραμάς. Δελαπάσχος. Επιχείρηση σου τριών πόντων. Είναι άστοχο. Παίρνει το rebound ο Παπαγεωργίου. Βρίσκει τον Γκάλη που φεύγει μόνος του. Επιτυγχάνει με lay-up ένα εύκολο καλάθι. Ανεβάζει τους πόντους της διαφοράς σε 21, καθώς το σκορ είναι 81-60. Κουραμάς. Δίνει στο Δελαπάσχο. Αυτός το Σπηλιώτη που κόβεται με φάουλ από το Λυπηρίδη. Εύστοχη η πρώτη βολή του Σπηλιώτη. Εύστοχη και η δεύτερη, μειώνει η Λάρισα σε 62-81. Ο Γιαννάκης δίνει στον Παπαγεωργίου. Πάλι Γιαννάκης. Παπαγεωργίου. Γκάλης. Άστοχο το σουτ του Γκάλη, παίρνει το rebound ο Δελαπάσχος, φεύγει γρήγορα στην επίθεση, βρίσκει τον Κουραμά. Αυτός κάνει άστοχο σουτ με ταμπλό, παίρνει όμως ο ίδιος το επιθετικό rebound, ευστοχή με ταμπλό αυτή τη φορά. Μειώνει σε 64-81, 3 λεπτά και 40 δευτερόλεπτα πριν τελειώσει το παιχνίδι. Άστοχο το σουτ του Παπαγεωργίου, rebound από τον Ζαραγκώτα, νέα επίθεση για τη Λάρισα. Με το Δελαπάσχο που κάνει ατομική προσπάθεια, βρίσκει το Σπηλιώτη. Άστοχο το σούτ του, παίρνει το rebound ο Γιαννάκης. Δίνει στο Ρωμανίδη. Ο Ρωμανίδης βρίσκει μόνο του τον Παπαγεωργίου κάτω από το καλάθι της Λάρισας. Αυτός κάνει άστοχο σούτ, παίρνει όμως το επιθετικό rebound ο Γκάλης που κερδίζει ταυτόχρονα και φάουλ από το Χατζή. Ο Γκάλης έχει δικαίωμα για δύο βολές, ενώ αυτή τη στιγμή ο Άρης κάνει μία ακόμη αλλαγή. Βγήκε από το παιχνίδι ο Ρωμανίδης, πήρε τη θέση του ο Γιάννης Μαντόπουλος. Ο Γκάλης ευστόχησε στην πρώτη βολή.
Έκανε το σκορ 82-64. Και τώρα 83-64. Δελαπάσχος. Κουραμάς, Σπηλιώτης, Ζαραγκώτας. Κάνει βήματα. Η μπάλα περιέρχεται στην κατοχή του Άρη, που ξεκινάει μία ακόμη επίθεση με το Γιαννάκη. Ο Γιαννάκης επιχείρηση του τριών πόντων. Είναι εύστοχο. 86-64 για τον Άρη. Απομένουν 2 λεπτά και 45 δευτερόλεπτα για να τελειώσει το παιχνίδι. Άστοχο τελείωσε σου του Ζαραγκώτα. Παίρνει όμως το rebound το επιθετικό ο Δελαπάσχος. Κάνει και αυτός με τη σειρά του νέο άστοχο σουτ. Κερδίζει ο Παπαγεωργίου. Βήματα του σφυρίζει ο Μπίντας. Και η Λάρισα αποκτά το δικαίωμα για μια νέα επίθεση. Ο Χατζής επαναφέρει στο Σπηλιώτη. Δελαπάσχος. Χατζής. Και τελικά ο Βαφιάδης εκτός φάσης δίνει φάουλ στο Γιαννάκη πάνω στο Σπηλιώτη. Ο Σπηλιώτης έχει δικαίωμα για μία συν μία βολή, καθώς και οι δύο ομάδες αυτή τη στιγμή έχουν συμπληρώσει από 9 ομαδικά φάουλ. Άστοχο το σουτ του Σπηλιώτη, rebound από το Λυπηρίδη. Η μπάλα στον Παπαγεωργίου μέσω Γιαννάκη. Μαντόπουλος, Γκάλης. Μαντόπουλος βρίσκει τον Γκάλη. Αυτός με ταμπλό επιτυχάνει ένα νέο καλάθι για τον Άρη. 88-64, 24 πόντιτες διαφοράς. Απομένουν 2 λεπτά για να τελειώσει το παιχνίδι. Κουραμάς κλείνεται από τον Μαντόπουλο. Μονομαχούν τα δύο εφτάρια. Ο Κουραμάς επιχείρει σουτ που είναι άστοχο. Παίρνει το rebound ο Γκάλης. Προσπαθεί να βρει στον ευνηδιασμό του Παπαγεωργίου. Παρεμβάλλεται ο Χατζής και η μπάλα είναι πλάγια για τον Άρη. Ενώ αυτή τη στιγμή ο προπονητής της Λάρισας Ντάγκρας παίρνει ένα time out, καθώς απομένει 1 λεπτό και 43 δευτερόλεπτα για να τελειώσει το παιχνίδι και το σκορ είναι 88-64 για τον Άρη. Το παιχνίδι ξαναρχίζει με τον Άρη στην επίθεση. Γιαννάκης, Παπαγεωργίου, επιχείρηση τριών πόντων. 2 πόντων τελικά δείχνει ο Μπίντας. Είναι εύστοχο το σουτ του Χάρη Παπαγεωργίου. 90-64 ανεβάζει τη διαφορά ο Άρης. Ο Μαντόπουλος προσπαθεί να κλέψει την μπάλα. Κάνει φάουλ όμως στον Κουραμά. Και ο Ιωαννίδης, ο Γιάννης Ιωαννίδης, παίρνει time out με τη σειρά του. Ενώ το σκορ είναι 90-64 για τον Άρη. Ξαναρχίζει με τον Κουραμά έτοιμο να εκτελέσει μία συν μία βολή. Ευστοχή στην πρώτη και αποκτά δικαίωμα για δεύτερη. Μειώνει σε 65-90. Άστοχη η δεύτερη, rebound από τον Λυπηρίδη. Γιαννάκης βρίσκει τον Γκάλη. Ελύσεται ο Γκάλης. Κερδίζει τελικά την μπάλα ο Παπαγεωργίου, που ευστοχεί. 92-65 το σκορ για τον Άρη. 27 πόντοι της διαφοράς. Ο Χατζής στην επίθεση. Ελύσεται, κρατάει την μπάλα. Βρίσκει τελικά τον Δελαπάσχο. Αυτός το Σπηλιώτη. Αλλάζουν την μπάλα οι παίκτες της Λάρισας. Τελικά ο Δελαπάσχος αποφασίζει να σουτάρει. Και ευστοχεί με ταμπλό. Μαντόπουλος δίνει στο Γιαννάκη. Ο Γιαννάκης επιχειρεί στους τριών πόντων που είναι άστοχο. Παίρνει το επιθετικό rebound ο Γκάλης. Δίνει στον Παπαγεωργίου. Μαντόπουλος, Γιαννάκης,
Ατομική προσπάθεια του Γιαννάκη. Βρίσκει τελικά τον Παπαγεωργίου. Νέο σουτ τριών πόντων του Γιαννάκη. Είναι εύστοχο. 95-67 γίνεται το σκορ για τον Άρη. Ενώ απομένουν 15 δευτερόλεπτα. Δελαπάσχος. 8 δευτερόλεπτα. 6. Ο Κουραμάς ελίσσεται. Επιχειρεί άστοχο σουτ. Κερδίζει την μπάλα ο Παπαγεωργίου. Την πετάει προς το αντίπαλο καλάθι και τελικά το παιχνίδι τελειώνει με νικητή τον Άρη. 95-67. Ο Άρης περνάει στους 16 του κυπέλου Ελλάδας στο μπάσκετ και θα αντιμετωπίσει στον επόμενο γύρο την Κομωτινή στο Παλέντε Σπορ.